και χρόνια πολλά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ, αγαπητοί κύριοι συνάδελφοι, ο κύριος Γεωργιάδης προηγουμένως είπε ότι δουλεύει η κυβέρνηση, αλλά μάλλον δουλεύει τον ελληνικό λαό. Και δουλεύει τον ελληνικό λαό γιατί θα σας πω δύο μόλις παραδείγματα τα οποία υπόθηκαν πριν και από τον αποχωρήσοντα κύριο Βαρβιτσιώτη, Υπουργό Ναυτιλίας, όπου βεβαίως σήμερα μας είπε ότι είναι η γιορτή του Αγίου Νικολάου, η γιορτή των ναυτικών και χρόνια πολλά σε όλους τους ναυτικούς και στους Νικολάδες και στις Νίκες. Αλλά από εκεί και πέρα πρέπει να μας πει γιατί μέσα σε ένα χρόνο, από το Σεπτέμβριο του 2012 έως το Σεπτέμβριο του 2013, προστέθηκε 21% αυξήθηκε η ανεργία των ναυτικών, 4.000 ναυτικοί, δηλαδή το 25% των ενεργών ναυτικών είναι σήμερα σε ανεργία εξαιτίας των πολιτικών του κυρίου Βαρβιτσιώτη, του κυρίου Μουσουρούλη και των προκατόχων του. Δεύτερο ζήτημα. Προηγουμένως ο κύριος Μαυραγάνης, που είναι ήπιον τόνων άνθρωπος, διέψευσε με ήπιο τρόπο ότι θα αυξηθεί ο μειωμένος ΦΠΑ στα νησιά του Αιγαίου. Μετά τις ενστάσεις που πολύ σωστά έβαλε ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, κύριος Κόνσολας. Και διέψευσε κάτι το οποίο τελευταία από τον κύριο Στουρνάρα έχει υποθεί και στη Λιμπερασιόν, αλλά υπάρχουν και πάρα πολλά δημοσιεύματα, υπάρχει και δημοσίευμα πρόσφατο της Ναυτεμπορικής, που μιλάει ότι ξανατίθεται στο τραπέζι το καθεστώς κατάργησης του μειωμένου ΦΠΑ στο Αιγαίο. Περιμένουμε λοιπόν από τον ίδιο τον κύριο Στουρνάρα να έρθει εδώ, ελπίζουμε αύριο, ελπίζουμε πριν τη λήξη τη συζήτηση των προϋπολογισμών, να διαψεύσει ο ίδιος σε υψηλούς τόνους και όχι σε χαμηλούς τόνους που διέψευσε ο κύριος Μαυραγάνης. Και σε ό,τι αφορά τον προϋπολογισμό. Ο προϋπολογισμός, αγαπητοί συνάδελφοι, τι κάνει? Συνεχίζει ανελέητα τον αντικοινωνικό, αντιαναπτυξιακό, νεοφιλελεύθερο δρόμο εξυπηρέτησης των δανειστών και των μεγάλων συμφερόντων εγχώριων και ξένων, διαλύοντας το κοινωνικό κράτος, προλεταριοποιώντας βία τη μικρομεσαία τάξη και κινεζοποιώντας τους μισθωτούς και τους εργαζόμενους. Το περίφημο πρωτογενές πλεόνασμα, το οποίο εάν υπάρχει βεβαίως είναι θετικό, και αν υπάρχει, σας είπε η Τρόικα, θα το πιστοποιήσει η Eurostat τον Απρίλιο. Μην βιάζεστε λοιπόν να πείτε, διότι πολύ εύκολα είπατε το Σεπτέμβριο ότι το πλεόνασμα είναι 2,9 δις, μετά το πήγατε στα 812 εκατομμύρια και δεν ξέρω τι θα προκύψει τον Απρίλιο. Εν πάση περιπτώσει, χρησιμοποιείτε δια πάσαν χρήση και εκμετάλλευση το πρωτογενές πλεόνασμα, το οποίο πλεόνασμα όμως ούτως ή άλλως, και αυτό το αναγνωρίζετε κι εσείς, δεν είναι αποτέλεσμα μιας υγιούς οικονομικής ανάκαμψης και ανάπτυξης. Αν ήταν τέτοιο αποτέλεσμα θα το χαιρετίζαμε κι εμείς. Είναι αποτέλεσμα επιερρυπείων, κοινωνικών και οικονομικών ερρυπείων, και το είπε προηγουμένως και επικαλέστηκε ο συνάδελφος ο κύριος Κοντονής, τη σημερινή ανακοίνωση, τη δάκε του ιδιωτικού τομέα, που το λέει στον τίτλο. Το δημοσιονομικό πλεόνασμα δεν πρέπει να βασίζεται σε κοινωνικά συντρίμμια και οικονομικά ερρύπια. Δική σας είναι η δάκη, κύριοι της Νέας Δημοκρατίας, δεν είναι του ΣΥΡΙΖΑ. Το πλεόνασμα λοιπόν αυτό για το οποίο επέρασε στην νησιωτική Ελλάδα έγινε με αίμα και δάκρυα. Και έγινε με αίμα και δάκρυα διότι κλείσατε πάρα πολλές υπηρεσίες, κλείσατε τις εφορίες, κλείσατε ΙΚΑ, κλείσατε επιθεωρήσεις εργασίες για τις οποίες επέρεται ο κύριος Βρούτσης ότι έχει 2% ανασφάλιστη εργασία μόνο το Νότιο Αιγαίο, και βεβαίως έχει 2% διότι δεν έχει υπηρεσίες επιθεώρησης εργασίας να μετρήσουν ούτε καν στη Σαντορίνη, ούτε στη Μήλο, ούτε στη Σέριφη, ούτε στη Σύφνο κλπ. Και βεβαίως πρωτογενές πλεόνασμα στα νησιά χωρίς γιατρούς και χωρίς πλοία, χωρίς γιατρούς, και δεν μας είπε τίποτα ο κύριος Γεωργιάδης, δεν μας είπε γιατί τον προϋπολογισμό του νοσοκομείου της Σύρου μειώθηκε από το 4
1.300.000 στα 3.200.000 για το 2014 και όταν μειώνεται ο προϋπολογισμός του νοσοκομείου της Ήρου, μειώνεται ο προϋπολογισμός για όλα τα κέντρα υγείας των Κυκλάδων και της Νάξου. Κατά συνέπεια, δεν μπορούμε να μιλάμε για ένα πλεώνασμα το οποίο πραγματικά βρίσκεται στα ερείπια. Σε ό,τι αφορά το Υπουργείο Ναυτιλίας, δυστυχώς ένα λεπτό, θα ήθελα να μιλήσω για τη φορολογία των εφοπλιστών. Φέτος υπάρχει περίφημη εθελοντική εισφορά των εφοπλιστών ως έσοδο του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας, του οποίου ο προϋπολογισμός μειώνεται συνολικά κατά 30 εκατομμύρια. Αυτή η εθελοντική συνεισφορά, που για το 2013 προέβλεπε 59 εκατομμύρια, όταν οι ναυτικοί μόνο πληρώνουν 57 εκατομμύρια φόρους και φέτος προβλέπει 139 εκατομμύρια, μπαίνει σε ένα κλάδο ο οποίος προχωρά σε παραγγελίες πλοίων δεκάδων 11 δισεκατομμύρια δολάρια μόνο για το διάστημα Ιανουάριος-Οκτώβριος 2013 στην Κίνα, στην Κορέα και σε άλλες χώρες της Ανατολής. Και γιατί μας κρύπτεται την αλληλογραφία μεταξύ Υπουργείου Οικονομίας και Ναυτιλίας στην ερώτησή μας για τη φοροδιαφυγή και για το φοροαπαλλαγές των εφοπλιστών? Γιατί δεν μας δίνεται στην αξιωματική αντιπολίτευση να διαβάσουμε κι εμείς τα στοιχεία τα συγκεκριμένα? Αυξάνεται λοιπόν η ανεργία των ναυτικών. Το ναυτιλιακό συνάλλαγμα καταραίει, τα λέω σε τίτλους γιατί δεν έχω το χρόνο. Μειώνονται οι επιβάτες από επιβίβασης στο home porting στην κρουαζιέρα. Και εν πάση περιπτώσει το κύριο μέρος της μείωσης των επιδοτήσεων των λεγόμενων άγωνων γραμμών το προσθέτεται με αλχημία στο κονδύλι του λιμενικού σώματος, χωρίς να λέτε ότι τα κονδύλια για αναλώσιμα, για καύσιμα, για σκάφη, για μισθούς, για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη του λιμενικού σώματος είναι πολύ κάτω από τις πραγματικές ανάγκες που πρέπει να εξυπηρετήσει το συγκεκριμένο σώμα. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει επεξεργαστεί ένα πρόγραμμα και για την ακτοπλοεία. Μιλήσαμε την άλλη φορά για το Δημόσιο Κοινωνικό Φορέα Ακτοπλοείας με συμμετοχή του κράτους και της αυτοδιοίκησης. Μιλήσαμε για ακτοπλοεία κοινωνικό αγαθό και αυτό θα κάνει μόλις έρθει στη διακυβέρνηση της χώρας ο ΣΥΡΙΖΑ. Θα προχωρήσει σε μια ακτοπλοεία η οποία θα εξυπηρετεί χειμώνα, καλοκαίρι, 12 μήνες, όλα τα νησιά και όχι μόνο τα νησιά που συμφέρουν στους εφοπλιστές και στις ακτοπλοϊκές εταιρείες. Τα νησιά τα οποία μένουν χωρίς πλοία τώρα το χειμώνα δεν είναι νησιά κατώτερου Θεού. Είναι πολίτες που πρέπει να αντιμετωπίζονται σύμφωνα και με το Σύνταγμα της χώρας σαν ίσοι πολίτες με αυτούς της υπηρετικής Ελλάδας. Από εκεί και έπειτα έχουμε μια σειρά προτάσεις και για το λιμενικό σώμα και για την αξιοποίηση του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων και των κοινοτικών πόρων σε στοχευμένες δράσεις και στη δημιουργία ισχυρού ελεκτικού μηχανισμού για τον έλεγχο της εισφοροδιαφυγής επί των κρατήσεων των εισιτηρίων της ακτοπλοείας και των τελών ελιμενισμού σε μια σειρά ζητήματα που δεν με παίρνει χρόνο. Παρακαλώ, αν μπορείτε να ολοκληρώσετε. Εν πάση περιπτώσει, αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι καταψηφίζουμε βεβαίως τον προϋπολογισμό, ο οποίος είναι σίγουρο ότι είναι ο τελευταίος σας προϋπολογισμός. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε και εμείς. Ο κύριος Παφίλης έχει το λόγο, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, μετά ο κύριος Κουκουλόπουλος και μετά ο κύριος Σαμανατίδης. Και μετά θα μιλήσει ο κύριος Γκέργου. Δεν θα σχολιάσω.